Σέργιο, καλησπέρα. Καλησπέρα, Γιώργο. Τι γίνεται? Καλησπέρα σε όλους. Καλά, μια χαρά. Λοιπόν, πριν μιλήσουμε για τον Άρη και τα υπόλοιπα τα ενδιαφέροντα που θα μας πεις, Δελιγιάννης, Τσαγκαλίδης, Μούργος, Νάτσος, Μιστακίδης, Γιαννίκογλου, Οικονόμου, Σιόντης και Παπάζογλου μέχρι τώρα και Πεταβράκη που ανακοινώσαμε πριν από λίγο. Ο Παπάζογλου δεν σας άκουγα νωρίτερα με τον Μιχάλη, δεν το χάνω το μισάωρο αυτό. Ήταν ο πρώτος που ανακοινώθηκε. Δηλαδή το ξεκίνημα ήταν με τον Παπάζογλου. Γι' αυτό τον έχασα, οκ. Okay. Ναι. Okay. Πιτσιρικά εγώ τον γνώρισα, τον Τάσο, από τη β' ομάδα του Πασεραϊκού. Τότε με έναν προπονητή, ο οποίος πήγε τον Πασεραϊκό μέχρι τους 4 του κυπέλου Ελλάδος, τον Ούγκο Μπρος, γνωστό όνομα στην Ευρώπη γενικότερα. Τον μάθαμε, ναι. Τον μάθαμε σαν ένα νεαρό στόπερ, με την πολλή δουλειά και στον Ολυμπιακό πήγε και μια χαρά καριέρα έκανε και ήρθε να κλείσει την καριέρα στο Πασεραϊκό. Επειδή είχα και κουβέντα γενικότερα με ενδιαφέρει για την Super League 2, δεν φαίνεται κάποια άλλη ομάδα να κινείται τόσο δυναμικά, αλλά είναι νωρίς ακόμα. Δηλαδή η Λάρισα έχει καινούργιο μεγάλο μέτοχο, δεν ξέρουμε τι ακριβώς θα κάνει ο άνθρωπος. Η Νίκη Βόλο έχει κρατήσει το περσινό κορμό και έκανε μια πολύ καλή πορεία. Η Βέρεια με την Ξάνθη έχουν θέματα για διαφορετικούς λόγους. Οπότε ο Πασεραϊκός φαίνεται να είναι το φαβορίτο, αλλά εντάξει, είναι νωρίς ακόμα και μιλάμε, Γιώργο, για ένα πρωτάθλημα αδυσόπιτο. Δηλαδή, συνηθίζαμε να λέμε το πιο σκληρό της Championship της Αγγλίας, αλλά εκεί ξέρεις ότι ανεβαίνουν δύο, υπάρχει μετά και οι αγώνες μπαράζ που γίνονται και ο τελικός του Wembley. Τώρα στο ελληνικό αντίστοιχο πρωτάθλημα, οι πρώτοι παίζουν μπαράζ και μετά μπαράζ με. Εντάξει, και γι' αυτό νομίζω συμφωνείς και εσύ. Με τόσα χρήματα που έδωσε η οικογένεια Μπίκα, του λέει να ξαναδώσω και του χρόνου να έχουμε τα ίδια, γι' αυτό και έβαλε πολιτήριο στη Βέρεια. Τέλος πάντων, ναι, γι' αυτό και αποχώρησε. Ναι. Και άλλες ομάδες του Βορρά να βγουν στην επιφάνεια. Πάντως στη Βέρεια έχει 2-3 υποψήφιους να αναλάβουν. Έχει, αλλά δεν ξέρουμε αν θα είναι το ίδιο δυνατή και διατεθειμένη να βάλουν το χέρι στην τσέπη όπως η οικογένεια Μπίκα. Ναι, έχεις δίκιο. Άλλο να είναι μια ομάδα απλά να παίζει και να έχει ένα στόχο να πει στην οκτάδα και άλλο να κάνει πρωταθλητισμό. Χωρίς να συγκυάται, ξαναλέω, είναι τραγικό. Κανείς δεν συγκυάται ότι πρώτος στο Βόρειο Όμιλο μετά από 32 αγωνιστικές θα ανέβει στη Super League. Γιατί και φέτος θα ισχύει το ίδιο πράγμα, εννοείται πως οι εταίροι της Super League δεν νοιάζονται για τους από κάτω. Όταν μερικοί από αυτούς πέφτουν στους από κάτω, τότε αρχίζουν και λένε να ανεβούν χωρίς μπαράζ κτλ. Εντάξει, ο καθένας κοιτάει την πάρτη του. Είναι ελαχίστω να ξέρετε. Λοιπόν, με 40 λεπτά καθυστέρηση έφτασε ο Νάρη στη Θεσσαλονίκη. Ντυμένο στα μαύρα, με ένα ωραίο καπέλο μαύρο, παπούτσια ήταν μόνο άσπρα. Αλλά είναι ντροπή να λέμε 40 λεπτά καθυστέρηση, Γιώργο, όταν κράτησε το σύριαλ 1,5 μήνα. Εντάξει, δηλαδή. Ντροπή. Και εγώ προχθές από την Αθήνα την Τετάρτη το απόγευμα με μία ώρα καθυστέρηση ήρθαμε. Εντάξει. Μία ώρα. Εντάξει, γίνεται ένα πανικό στην Ευρώπη γενικότερα. Πανικός. Είναι πού τα συγκέντρα, δηλαδή μπορεί να ταλαιπωρηθείς μία ώρα, μπορεί να ταλαιπωρηθείς και 10 ώρες και μία μέρα. Ναι. Πού θα σου κάτσει και ποια θα είναι η μέρα, δεν ξέρω γιατί ακριβώς. Λοιπόν, δώσε μας λεπτομέρειες για αυτό τον παιχταρά που έφερε ο ΠΑΟΚ επιτέλους με το μπασκετικό ονοματεπώνυμο και την μπασκετική φάτσα που τον είδα τώρα πριν από λίγο καλά. Με το κάποιο. Μπασκετικό όνομα τεπώνυμο έχει ο Μπράντον Τόμας τώρα. Δεν έχει ο Κάλετ Νάρε. Κάλετ Νάρε, ρε φίλε. Θα βγάλω Μοσχοβίτη να σου επιτεθούμε. Εντάξει. Δεν είναι και τελώς ξένο στο μπάσκετ, αλλά δεν είναι και κάργα μπασκετικό. Κάλετ Νάρε στην μπάλα, ρε φίλε. Όχι, θα μαλώσουμε. Και φάτσα μπασκετική το έχει. Το Μπράντον Τόμας δεν είναι, το Μπράντον Τόμας δεν είναι πιο μπασκετικό. Δηλαδή, είναι ντροπή που παίζει ποδόσφαιρο. Τα είπαμε, τα συμφωνήσαμε. Είναι Μπράντον Τόμας, ναι. Ναι. Λοιπόν, κοίταξε, ο ΠΑΟΚ το πάλεψε πολύ, το δούλεψε πολύ, δεν έκανε πίσω, κουράστηκε ο κόσμος, είναι το μόνο σίγουρο. Εγώ από την πρώτη στιγμή είπα ότι μακάρι ο τόρος που έγινε και η υπομονή να δικαιολογηθούν από την απόδοση του Νάρη. Δεν είναι σύνδεση φαινόμενο να έρχονται στην Ελλάδα ποδοσφαιριστές, που το είπε και ο Μιχάλης νωρίτερα και αυτή είναι η αλήθεια, δηλαδή. Δεν μπορεί κάποιος φίλος του ελληνικού ποδοσφαίρου να σνομπάρει την Zweite Liga. Καλά, εννοείται. Δεν σου λέω ότι θα είναι τελευταία της. Ούτε τη σεκούντα της Ισπανίας. Αλλά τη σεκούντα, άστο. Τη σεκούντα, άστο. Εννοείται. Δηλαδή, δεν πλησιάζουμε καν τη σεκούντα, στο κορυφαίο επίπεδο. Αλλά ήρθε από μια ομάδα, ο Καλέτ Νάρη, η οποία έκανε πρωταθλητισμό.
και για να κάνει τον αθλητισμό στην Bundesliga πρέπει να έχει ένα ρόστερ που εύκολα τερματίζει από εγώ στην πρώτη πεντάδα στη Super League εξάδα. Έτσι, νομίζω. Τα 8 γκολ και 15 assist σε 32 παιχνίδια είναι πάρα πολύ σημαντικό νούμερο. Εξού και ο ντόρος που έγινε και η επιθυμία της Φορτούνα να το κρατήσει. Ο ΠΑΟΚ προσθέτει έναν κατά κύριο λόγο δεξιό εξτρέμ, ο οποίος μπορεί να παίξει και back, μπορεί να παίξει και στα δεξιά σε ένα 4-4-2 ενδεχομένως. Αλλά την έχουμε ξανακάνει και μαζί του κουβέντα. Έχει παίξει αρκετά παιχνίδια στην καριέρα του στα αριστερά, όχι πέρα στην Φορτούνα. Δηλαδή βλέπω 14 μάτς έχει παίξει στην καριέρα του ως αριστερός back, άλλα 19 ως αριστερός μέσος και άλλα 4 ως αριστερός εξτρέμ και 2 ως φουνταριστός. Και έχουμε πει μαζί του, το κουβεντιάζαμε, ότι η πρόθεση του Λουτσέσκου είναι να βάλει και Ζίφκοβιτς και Νάρη στην ενδεκάδα. Όχι σε σταθερή βάση, αλλά δεν θα είναι απαγορευτικό και θα έχουμε ή Νάρη ή Ανδρία Ζίφκοβιτς. Αυτό είναι σίγουρο, δεν είναι δική μου εικασία, είναι ενημέρωση. Να πονοκεφαλιάσει ο προπονητής ποιο να βάζει. Ναι, να μην ξέρει ποιο γιατί να βάζει. Υπάρχει ο Κουαλιάτα, δεν πρέπει να τον ξεχνάμε τον Ουρουγουανό. Υπάρχει φυσικά ο Μπίσεσβαρ, με την ευκαιρία να ξαναπώ στην εκπομπή του να το ζήσει το κοριτσάκι. Τρία αγοράκια, επέμενε, χομπήσε και έγινε, φαντάζομαι, η επιθυμία της οικογένειας πράξη να υπάρχει και ένα κοριτσάκι. Ναι. Και όχι μόνο τρία αγοράκια. Να το υπάρχει λοιπόν και ο Κουαλιάτα, υπάρχει και ο Σβίσεσβαρ. Εγώ νομίζω θα μπει και στην εξίσωση και ο Γκέφερσον στο τέλτο. Και ο ΠΑΟΚ θα είναι παντοδύναμος στις τρεις θέσεις πίσω από την επίθεση, καθώς θα υπάρχει φυσικά και ο Αντρία Ζίκοβιτς. Θα πάει και ο Κωνσταντέλια. Μην βγάζουμε το νεαρό εκτός κουβέντας ότι θα είναι απλά ένα παιδί που θα παίξει δύο παιχνίδια, τρία και θα συνιστά είδηση το αν θα παίξει. Νομίζω ότι θα είναι κομμάτι του rotation. Υπάρχει ο Ντάντας που μπορεί να παίξει ως δεκάρι, υπάρχει ο Φιλίππος στο Άρες και μπορεί, γιατί θαύματα γίνονται κάποια στιγμή, να υπάρχει και Ελκαντουρί, Γιώργο. Άρα λοιπόν, ναι, όταν το προπονητής είναι απογοητευμένος με το Μαροκινό, δεν θα είμαι εγώ αισιόδοξος. Όταν είδω και δύο χρόνια, εγώ κράτησα ανοιχτά την αντίθεσή μου στην παραμονή του. Γιατί πιο ένθερμος υποστηρικτής του Καντουρία, του Λουτσέσκου, δεν υπήρχε. Και λέω υπήρχε γιατί, ξαναλέω, είναι απογοητευμένος και ο προπονητής. Και δεν τον υπολογίζει στο μέτρημα. Είμαστε στη λογική. Αν γίνει καλά και αν καταγράψει ένα μήνα χωρίς να δραματιστεί, μπορεί και να τον υπολογίζουμε. Εκεί στα τευτέρια που κάνουν οι προπονητές. Έτσι ο τέλος λοιπόν με τον Άρεϊ, ας περιμένουμε λίγο και το τυπικό της υπόθεσης. Δεν νομίζω σήμερα να έχουμε ανακοίνωση και βίντεο. Η λογική λέει για αύριο. Και θα ξέρω αυτό γίνεται. Δηλαδή μία μέρα μετά την άφηξη η ΠΑΕ ανακοινώνει και υπάρχει το σχετικό βίντεο. Και εννοείται ότι δεν υπολογίζεται για το πρώτο μάτι με τη Λέσκη. Δηλαδή αν πούμε ότι σήμερα δεν θα προπονηθεί και θα προπονηθεί αύριο Σάββατο, δεν νομίζω τώρα να, με δύο προπονήσεις να υπολογίζετε τον Ρασβαλουτσέσκου. Γιατί είναι ξεκάθαρο ότι σε όλη την καριέρα του ποτέ δεν έχει πάρει παίκτη εχθές και τον έχει βάλει να παίξει σήμερα. Αλλά νομίζω ότι θα είναι κανονικά στη λίστα και θα υπολογίζεται να παίξει στον αγώνα ρεβάν. Ένα σύραλ να το κλείσουμε που είχε έσει ο τέλος, μακάρι να επαναλάβει τα περσινά του κατορθώματα ο Καλέν Νάρε. Άλλη μια μεταγραφή για τον ΠΑΟ. Μπορεί όχι 4-5 εκατομμυρίων έτσι, όπως θα ήθελε ο κάθε οπαδός, αλλά δεν μπορούμε, Γιώργο, να συνομπάρουμε ποσά όπως το 1,5 εκατομμύριο ή το 1,8 που έδωσε ο ΠΑΟ για παράδειγμα για τον Κοτάρσκι. Μαζί τα λέγαμε ότι θα είναι από 1,5 με 2, έκαξε το 1,8. Δεν είναι χρήματα που μπορείς να πεις έχει κλείσει ο Ιβάν Ζαβίδης στην κάνουλα. Αλλά ξαναλέω, ο κάθε οπαδός θα ήθελε να δώσει ο μεγαλομέτωχος 5 εκατομμύρια, 10 και 25. Δεν θα πει κανείς όχι, ούτε θα σκεφτεί το άνοιγμα που θα δημιουργηθεί. Θα σου πει ο παδός, ας το πληρώσει το τέλος ο μεγαλομέτωχος. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Ο ΠΑΟΚ είναι άλλη μια εκκρεμότητα. Απομένει τώρα η εκκρεμότητα με τον Γκέφερσον στο τέλδο. Να πάνε όλα καλά, γιατί όντως αυτός κι αν είναι παίχτης που μπορεί να κάνει διαφορά στον ΠΑΟΚ, είτε στη θέση 10, είτε αγωνιζόμενος ως αριστερός εκτρέμ. Ευτυχώς ανανέωσε ο Λιβάγια με τη χάρη του Γιώργο. Όχι γιατί δεν θα τον ήθελα στον ΠΑΟΚ, αλλά γιατί ποτέ ο ΠΑΟΚ δεν ενδιαφέρθηκε για την απόκτησή του ουσιαστικά, και όσοι ταλαιπωρήθηκαν και αγχώθηκαν και μπήκαν στην πρίζα να φύγουν Λιβάγια στον ΠΑΟΚ, ενημερώνονταν από λάθος ιστοσελίδες, από λάθος μέσα που πραγματικά είναι και ανώνυμα και δεν έχει καμία
δημοσιογραφική υπόσταση. Δεν τα είδα αυτά, δεν είχα κάτι στο μυαλό μου, αλλά τώρα μόνο που μου το είπες με στεναχώρησε, γιατί στα ασπρόμαυρα οπωσδήποτε. Η χρονιά που κάνει με την Χάιντουκ είναι σούπερ, εντάξει. Απλώς και συμβόλαιο μεγάλο θα είχε ο Λιβάκια και η Χάιντουκ δεν θα έλεγε «Α, ένα εκατομμύριο δίνεται, τιμή μας να πάει στον ΠΑΟΚ». Θα ήθελε 3, 4, 5, ναι, από τις κορυφαίες χώρες στην Ευρώπη, θέλει το Λιβάκια. Ναι, αλλά ναι, το ξαναλέω όχι για να το παίξουμε έξυπνοι, αλλά για να μην ταλαιπωρεί το κόσμος. Όταν διαβάζουμε στις σελίδες του στυλ «ΠΑΟΚ πάρτα όλα, block spots» και μπαίνουν στην πρίζα και αγχώνονται, κακό κάνουν στον εαυτό τους παρά καλό. Οτιδήποτε έχει συμβεί, το έχουμε πει εδώ στο Λίμπερο, όταν υπάρχει κάτι και δεν κάναμε ποτέ κουβέντα για πράγματα που δεν ισχύουν. Βλέπει, ας πούμε, Καβάνι, άλλο στη Ρεάλ και αυτό, να βρει ομάδα και ο Ρουγουάνος για να ξεαχωθούν οι φίλοι του ΠΑΟΚ. Δεν πρόκειται να έρθει ο Καβάνι. Δεν πρόκειται να έρθει ο Καβάνι με συμβόλαιο που θα θέλει 4-5 εκατομμύρια και ο μάνατζερ του δεν ξέρω πόσα θα θέλει, γιατί είναι και ελεύθερος ο Ρουγουάνος. Και ούτε και όνειρο να παίξει στη Super League και στο ελληνικό πρωτάθλημα και νομίζω. Δεν ξέρω την άποψή σου, θα βρει ομάδα Καβάνι, λέω εγώ στο τέλος. Δεν θα ξεμείνει. Εννοείται. Μια ομάδα θα κουτσοβρει. Μετά την κοιλίδα της καριέρας του, την περσινή, εντάξει, θα βρει άλλο σταθμό. Ναι. Πολύ θα ήθελα να είμαι στο φιλικό το απογευματινό. 7 η ώρα στη Νέα Μεσημβρία, ΠΑΟΚ Πανετολικός. Πανετολικός στο ξεκίνημα της προετοιμασίας του, ο ΠΑΟΚ στην ολοκλήρωση της προετοιμασίας του. Θα δούμε την ενδεκάδα, μάλλον θα μάθουμε την ενδεκάδα για να είμαι ακριβής, που θα παραταχθεί λογικά την επόμενη Πέμπτη, την ερχόμενη Πέμπτη, έφτασε ο καιρός. Θα το δει ο Λουτσέσκου ως πρόβα, βέβαια δεν είναι το ιδανικό τεστ για τελευταίο, γιατί επαναλαμβάνω, ο Πανετολικός τώρα ξεκινάει την προετοιμασία του. Καλά καλά δεν έχουν πάει οι άνθρωποι να κάνουν το βασικό στάδιο που θα γίνει στο εξωτερικό. Αλλά επειδή άκουσα και νωρίτερα και τον Φώτη Κοστούλα, όντως έχει κρατήσει και το προπονητή και το μεγαλύτερο μέρος του κορμού, οπότε δεν θα είναι και ένα θηλυκό να είχαμε να λέγαμε, αλλά σίγουρα εάν για παράδειγμα ολοκληρωθεί με μια νίκη του ΠΑΟΚ 3-0, δεν θα είμαι από αυτούς που θα πανηγυρίζουν και θα λένε ότι ο ΠΑΟΚ πετούσε φωτιές και είναι πανέτοιμος για το μάτς με, με τη Λέσκη. Λέγοντας Λέσκη, προκύπτει την Βουλγαρία, ήταν στο γήπεδο Μπερμπάντοφ μετά από 20 χρόνια, γιατί είναι πριν ξεκινήσει την καριέρα του. Την τεράστια καριέρα του στην Bayer Leverkusen και αργότερα Tottenham, United, Μονακό. 20 χρόνια λοιπόν μετά θα ξαναδεί αγώνα από κοντά της Λεύσκη ο τεράστιος Δήμητρα Μπερμπάτοφ, που αν βλέπεις τα βιντεάκια του κρατιέται σε άριστη κατάσταση. Σε άριστη όμως. Δεν παίζει όμως. Κρίμα που μόνο στον ΠΑΟΚ. Όχι, όχι. Δεν παίζει κάπου. Ναι, βετεράνος πλέον. Και βιβλίο νομίζω έγραψε. Και ασχολείται έτσι. Είναι προσφαιρικά event. Ωραίος τύπος. Εξακολουθώ να έχω την απορία πώς το παιδί αυτό δεν έπαιξε στον ΠΑΟΚ. Αλλά ας τόψετε ο εγωισμός του Ίγκορ Τούντορ, πλέον προπονητή της Μαρσέη, ο οποίος ήθελε να του κάνει δεκάρι τα ποδοσφαιρικά γεράματα. Βλέπω τώρα, νομίζω δεν το είπες, ότι ανακοινώθηκε και επίσημα η λήξη συνεργασίας με τον Παύλο Δερμιτζάκη από τη Βέρεια. Α, όχι, δεν το είπα. Δεν το είπα. Εντάξει, η Βέρεια ουσιαστικά δεν νομίζω να έχει πολλούς συνδετικούς κρίκους με την προηγούμενη σεζόν. Γι' αυτό και ο Πασεραϊκός, για παράδειγμα, που λέγαμε νωρίτερα, έχει εκμεταλλευτεί την κατάσταση στη Βέρεια και έχει πάρει παίκτες που πέρσι ήταν τους κορυφαίους, όπως είναι ο Πεταβράκης, κατά πολλούς ο κορυφαίος αριστερός μπακ του πρωταθλήματος. Κρίμα, γιατί έκανε τεράστιο αγώνα η Βέρεια και ο προπονητής και η οικογένεια μπήκα και οι παίκτες, και νομίζω είναι πολύ άδικο που δεν θα είναι στο Super League 1. Όλοι, όλοι. Δεν έχει καμία λογική. Να, άδικο. Θα την προτιμούσαμε όλη τη Βέρεια αντί του Λεβαδιακού, αλλά για να είμαστε δίκαιοι, Γιώργο, έπρεπε να είναι και ο Λεβαδιακός και η Βέρεια. Αν θέλουμε να έχουμε ένα πρωτάθλημα σοβαρό και να μην, να μην περιστρέφονται όλα γύρω από την από τη Super League, γιατί όπως είπε σωστά ο πρόεδρος του Πανετολικού και ο μεγαλομέτωχος, ότι δεν μας ρωτάνε και έχει δίκιο να το λέει, το έχει πει πολλές φορές στο Λίντερο. Άλλο τόσο δίκιο έχουν και οι ομάδες Super League 2 να νιώθουν ότι δεν τις υπολογίζει κανείς από τη Super League 1. Δεν τις υπολογίζει άνθρωπος. Τώρα που λέμε για Βέρεια, Λεβαδιακούς κτλ. Ο ΠΑΟΚ έχει έναν. Ποιον έχει δανεικό στο Λεβαδιακό? Ποιον έχει εκεί? Ανακοινώθηκε χθες η παραμονή του Βρακά. Α, ναι, ο Βρακάς. Βρακάς είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση. Εσάς στο Λεβαδιακό βρίσκεται. Ο Τζί μας πήγε δανεικό στα Γιαννενά. Τον που δοκίμαζε, που τον είχε οριστικοποιημένο στην Ολλανδία. Δεν το έχω οριστικοποιημένο μέχρι τώρα, αλλά εκεί θα πάει, ναι. Εκεί θα πάει. Καλός ποδοσφαιριστής. Τώρα δεν ξέρω.
κάτι είδε ο Λουτσέσκου και τον υπολόγιζε ως δεξί μπακ και τουλάχιστον του έδωσε το στίγμα ότι από εδώ θα κάνεις καλύτερη καριέρα. Τώρα δεν ξέρω αν εκεί που θα πάει ιδανικός, όπως όλα τι μου στο πας, θα υπάρχει η εντολή. Αλλά πώς μπορεί να υπάρχει εντολή στον προπονητή βάζει τον δεξί μπακ. Τέλος πάντων, αν θα κάνει πάλι προπονητές, βλέπουν κάτι παραπάνω ή κάνουν λάθος. Πάντως είναι πολύ καλός ποδοσφαιριστής που έχει τα πόδια να μας απασχολήσει τα επόμενα χρόνια. Σήμερα οπότε φιλικό στις 7 με τον Πανετολικό, το κλεισμένο των Τυρών, χωρίς παρουσία δημοσιογράφων. Μέσα στην ημέρα θα μάθουμε και τη λίστα του. Ναι, έχουμε και τη λίστα, αυτή που μιλούσαμε χθες. Ναι, σωστά. Και του ΠΑΟ και του Άρη, βέβαια, για τα δύο ευρωπαϊκά παιχνίδια. Ολοκληρώθηκε ο πρώτος προκληματικός γύρος, αλλά αν αναφέρουμε, Γιώργο, πιθανούς αντιπάλους του ΠΑΟ και του Άρη, μόνο αν διαβάζουμε ομάδες θέλουμε ένα 20 λεπτό. Ναι, δεν ναι, έχει κανένα νόημα, νομίζω. Δεν έχει. Δηλαδή πήγα να διαβάσω. Απέφυγα και δύο λεπτά. Ζαλίστηκα. Δεν έχει και νόημα. Ναι, ναι. Ας περάσουν οι ομάδες μας με το καλό. Και Δευτέρα που θα υπάρχει κλήρωση για το τρίτο προκληματικό γύρο, εκεί μπορούμε να κάνουμε focus σε δύο ομάδες και να πούμε ο ΠΑΟΚ θα παίξει με αυτόν ή αυτόν, ο Άρης με αυτόν ή αυτόν, αν περάσουν δύο ομάδες. Ή μπορεί και να προκύψει και μία ομάδα καθώς. Δευτέρα, ναι, Δευτέρα κλήρωση. Τι ώρα? Μεσημεράκι. Δεν το έχω τσεκάρει ακόμα. Ή μία ή δύο θα είναι. Εντάξει, ναι. Ή μία ή δύο. Πάντως, γιατί το κάνει η UEFA πριν τα παιχνίδια, εγώ δεν έχω καταλάβει ακόμα. Όπως δεν έχω καταλάβει και αυτά τα υπογκρού, πώς βγαίνουν, με ποια κριτήρια. Τέλος πάντων. Οι θεσμοπορίες είναι αυτές. Ναι. Αυτά είναι ολίγη. Θα είναι η μέρα. Καλές νάρε και σημερινή και αυριανή. Έτσι. Χαριτολογώντας, ας πούμε, ναι, εντάξει, σοβαρό και αστείο, ή τέλος πάντων, γιατί είδα ότι αυτοτρολαρίστηκαν κιόλας. Τι λάθος έγινε χθες με το Λάμας και εμφανίστηκε ξαφνικά με την καινούργια φανέλα του ΠΑΟ και μετά την πήραν πίσω και τον έβαλαν την παλιά? Εγώ αυτό που κατάλαβα και προκύπτει είναι ότι ήταν φωτογραφία που τράβηξε κάποιος εκπρόσωπός του. Γιατί στην αρχή νόμιζα ότι ήταν θέμα marketing μαζί με τον Νάρε, με τον συγγνώμη, με τον Μπράντον Τόμας να αποκαλυφθεί και η φανέλα. Δεν προκύπτει κάτι τέτοιο. Εντάξει, Γιώργο, λάθη τέτοια να συμβαίνουν. Εννοείται, εντάξει, κάτω λάθος τώρα. Εντάξει, ότι... Ιατρικά δελτία να μην μένουν αθεώρητα, τιμωρημένοι να μην αγωνίζονται. Γιατί το βλέπει κάποιος, το βλέπουν κάποιοι μάλλον, και εγώ δεν το πήρα χαμπάρι. Να σου πω την αλήθεια, δεν κατάλαβα, νόμιζα παλιά φανέλα ήτανε. Λοιπόν, επειδή πάνω κάτω των τελευταίων χρόνων οι φανέλες ήταν λίγο τη ρίγα, λίγο τη μεγαλώνουμε, λίγο τη μικραίνουμε, λίγο ναι, το μανίκι, λίγο αυτό. Δηλαδή ουσιαστικά η διαφορά ήταν η πιο παχιά ρίγα, να το πω έτσι, ναι. Και σε εσύ και την προηγούμενη που έβαλε μετά. Αλλά δεν σου λέει γιατί τον βάλανε παλιά, ήταν η πρώτη αντίδραση. Φανέλα, αφού είναι άλλη φανέλα. Του δώσανε να φορέσει καινούργια. Ενδεχομένως να μην του είπαν ότι αδερφέ, μην την ανεβάσει τη φωτογραφία αυτή. Σε λίγες μέρες θα κάνουμε τα αποκαλυπτήρια. Δεν έγινε κάτι τέτοιο, δεν πειράζει. Εγώ το έχω πει εδώ καιρό και ο ΠΑΟΚ άρχισε να βγάλει στη φόρα. Δηλαδή δεν έχει λογική να μην γίνεται, γιατί ο ΠΑΟΚ στο κομμάτι αυτό είναι τεράστιο κλαμπ. Στο κομμάτι του marketing και της κοινωνίας και τα βίντεο που ετοιμάζει. Για μένα θα έπρεπε στον τελευταίο αγώνα, δηλαδή στο τελικό κυπέλλου, ο ΠΑΟΚ να αγωνιστεί με νέα φανέλα. Και όλο αυτό το διάστημα που είναι 2 μήνες, ο κόσμος να αγοράζει τη νέα φανέλα. Δεν κατάλαβα γιατί να μην βγαίνει. Ναι, ναι. Έτσι όπως κάνουν όλες οι μεγάλες ομάδες του εξωτερικού. Εντάξει, κάνουν φοβερή δουλειά στον ΠΑΟΚ. Δηλαδή είναι. Πώς το λένε, συναγωνίζονται κλαμπ, τη δουλειά μάλλον που γίνεται στα τεράστια κλαμπ τα ευρωπαϊκά. Αυτή η δουλειά που γίνεται στον ΠΑΟΚ. Και αυτό είναι αλήθεια. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε. Θα δούμε και τις άλλες δύο φανέλες και θα βγάλουμε την ετοιμιγωρία μας. Γιατί είμαστε και μόδριστοι συν τις άλλες. Εννοείται. Εχθές διάβασα σχόλιο και με αυτό θα κλείσω. Ναι. Ότι δεν μου αρέσει η Ραφή, λέει, εκεί που είναι, αν δείτε, λέει, προσεκτικά, είναι προχειροδουλειά. Δηλαδή, βρήκε τώρα άνθρωπο η Ραφή. Εντάξει, είναι ωραία αυτά. Μας αρέσει. Εγώ προτιμώ το τελείωμα με μαύρο παρά με άσπρο, αυτή την καινούρια που είδα του Λάμας. Στο μανίκι, στην κατάληξη κάτω. Το μαύρο μου αρέσει περισσότερο. Λοιπόν, εγώ και θα κάνω φασαρία γι' αυτό. Θα γράψω στο Facebook. Έγινε, Στέργιο.